Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ξυπνήσαμε, φάγαμε πρωινό, γυμναστήκαμε και είπαμε να κάνουμε ένα μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου. Μία από τις τέσσερις πισίνες την πιο αμφιθεατρική που βλέπει όλη την κεντρική παραλία του Πουκέτ, την Πατόγκ. Μετά κάνουμε ένα μοναδικό ταϊλανδέζικο μασάζ και φύγαμε να σας δείξουμε όλο το Πουκέτ, μοναδικές διαδρομές με ντόπιους, αγορές, σε μολ, Ταϊλανδούς και αγώνες Μάι Τάι, διασκέδαση σε δίσκοτεκ και νύχτα μοναδική και ηλιοβασίλεμα μοναδικό από την Πατόγκ, την κεντρική παραλία του Πουκέτ. Μετά δείτε γιατί πετάμε για ένα παράδεισο πάλι της Ταϊλάνδης, το Κο Σαμούι. Ακούστε τα νερά του καταράκτη εδώ της πισίνας, σε ηρεμούν όσο τίποτα άλλο. Δείτε μοναδικά πλάνα από το σχεδιαστή μόδας Αντώνιο Γκαράντι και το world traveler Αντώνιο Γκαράντι. Αυτά τα λιονταράκια βλέπουν την Πατόγκ. Κοιτάξτε, σμαραγδένια θάλασσα, πολύ ωραίο χρώμα. Φεύγουμε και πάμε σε κάτι τοπικές παραλίες μοναδικές. Θέλω να αφήσουμε λίγο τον ήχο, το φυσικό ήχο του Πουκέτ, να τον απολαύσετε. Πραγματικά είναι μοναδικός. Θα δούμε μοναδικά ψαροχώρια εδώ και ένα μωράκι. Ταϊλανδεζάκι. Κουκλάκι, να το. Πολύ όμορφο. Εδώ περπατάμε σε μία πολύ όμορφη παραλία, έτσι πολύ τροπική. Και δίπλα μας είναι ένα ξενοδοχείο. Α, πολύ ωραία είναι και εδώ. Εδώ έχουμε πάει στην Κάτα. Η Κάτα είναι μία παραλία πολύ όμορφη του Πουκέτ. Εδώ πεινάσαμε λίγο και κάτι θέλαμε να φάμε, αλλά ακόμα δεν έχει ανοίξει το εστιατόριο. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα πολύ ωραίο έτσι σκαλιστό δράκο, χρυσό, πάρα πολύ όμορφο, στην Κάτα. Είμαστε στην παραλία Κάτα. Έχει κύμα γιατί τώρα είναι Αύγουστος. Έχουμε πει ότι στην Ταϊλάνδη τώρα είναι ο χειμώνας τους. Βέβαια, πάντα έχει τροπικό κλίμα, με 25 βαθμούς έως 32, ζέστη. Εδώ τέτοιο καιρό μαζεύει πάρα πολλούς σέρφερ από όλο τον κόσμο. Εδώ κάτσαμε σε ένα ταϊλανδέζικο εστιατόριο με έθνη κουζίνα που το όνομά του λεγόταν Νικίτα, ελληνικότατο. Αλλά είχε όμως πολύ ωραία κουζίνα, είδαμε, και φοβερή. Και μας έκανε εντύπωση να ρωτήσουμε τη σερβιτόρα αν το έχει Έλληνας. Δίπλα σε μια πολύ ωραία έτσι θέα στη θάλασσα. Η ευγενέστατη ταϊλανδέζα που μας πήρε παραγγελία μας είπε ότι δεν το γνωρίζει αν ο εστιατόρας ήταν Έλληνας. Πήρα πραγματικά μια όμορφη καρύδα, φανταστική, πάντα φρέσκες. Εδώ βλέπουμε και το ποτό της Δανάης, Μάι Τάι. Απολαμβάνει τη θέα και πίνει το ποτό της. Και ήταν και μόλις οι πίτσες, κάτι πίτσες φανταστικές. Πολύ ωραία ζύμη, ιταλική ζύμη. Και η θέα, απολαύστε. Φύγαμε και πήγαμε να ρηχτούμε αμέσως στους δρόμους του Πουκέτ. Βλέπετε εδώ κάποια σπίτια. Αυτά τα σπίτια νοικιάζονται. Πριν το μήνα με 600 ευρώ να τα έχεις.
για δύο ζευγάρια είναι πολύ μεγάλα και γρήγορα. Εδώ βλέπουμε και άλτζιτα νομίζω, δεν είναι άλτζα βέβαια, παγωτά ήτανε. Κοιτάξτε θέα, αυτό είναι ένα όμορφο πολύ ωραίο ποτάμι. Πραγματικά η θέα του είναι απίστευτη, οι όχθες του. Έχει μία βίλα στις όχθες, κοιτάτε, μοναδική βίλα. Και ένα ναό, βουδιστικό. Οι εικόνες είναι ασύλληπτες. Δίπλα στον ποταμό. Είμαστε στις όχθες ενός ποταμού εδώ, στο Phuket. Πολύ ωραία παραλία. Εδώ οι παραλίες στο Phuket είναι πολύ φαργές και πολύ μεγάλες. Να περπατήσεις, να τρέξεις. Γενικά δεν είσαι ο ένας πάνω στον άλλον. Εδώ βλέπουμε και τη Δανάη που παίζει με τα κύματα, της αρέσουν τα κύματα και το χαίρεται. Εδώ έχει ελέφαντες. Προχωράμε και δεξιά μας και αριστερά βλέπουμε όλο δάσος. Προχωράμε και εδώ βλέπουμε ένα ξενοδοχείο στην παραλία. Πεινάσαμε, τι να κάνουμε, είμαστε σε διακοπές και ρηχτήκαμε στο φαΐ. Μιλάμε κάτι για ληστερές, κοιτάξτε ένα ψάρι με γλυκόξινη σάλτσα. Τα ψάρια τους εδώ, οι συνταγές τους είναι φανταστικές και ένα μπάρμπεκιου. Μιλάμε ψαρούκλες, τεράστιες, από τον Ινδικό ωκεανό. Βλέπουμε και McDonald's, περπατάμε στην παραλία Patong. Νύχτα πλέον, πάμε για διασκέδαση σιγά σιγά μετά το φαΐ. Οι δεσποινίδες εδώ που βλέπετε στο δεξί μου χέρι είναι έτοιμες να κάνουν μασάζ, είναι φυσιοθεραπεύτριες. Έχουμε πολλά μασάζ εδώ που κάνουν στην Ταϊλάνδη, πάρα πολλά μαγαζιά. Τώρα εδώ βλέπουμε την Bangla Road που ετοιμάζει για νύχτα, σκληρή νύχτα, πολύ όμορφη, για διασκέδαση και ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα στην Πατόν. Απολαύστε μοναδικά πλάνα World Traveler Antonio Garandi με το σχεδιαστή Antonio Garandi. Είμαστε στην Bangla Road και σιγά σιγά νυχτώνει και πάμε για διασκέδαση, μοναδική διασκέδαση. Yeah.
Εδώ βλέπουμε και τις εθέρειες υπάρξεις που βγάζουν φωτογραφίες οι τουρίστες μαζί τους. Πραγματικά είναι μοναδικές. Έχουν πολύ ωραίες στολές. Και είναι πάρα πολύ όμορφες. Εδώ ένας τουρίστας δίπλα μας είχε ένα μαϊμουδάκι στην πλάτη του. Σαν μαϊμουδάκι, έτσι φαινότανε. Του έδινε μπύρα. Δεν το μέθησε όμως. Η κυρία που κάθε δίπλα μας, η Ταϊλανδέζα, μας ρώτησε αν μας αρέσει εδώ και της είπαμε πάρα πολύ και ότι τραβάμε πλάνα για το World Traveler και ότι είναι ο σχεδιαστής Αντώνιο Γκαράντι. Αμέσως μπήκε στην Google και γκούγκλαρε και είδε το προφίλ μου και τις δημιουργίες μου. Της άρεσε τόσο πολύ που ενθουσιάστηκε πολύ. Χάρηκε τόσο πολύ και εμείς το ίδιο και της είπαμε ότι έχει μια πολύ όμορφη χώρα. Ξυπνήσαμε, ριχτήκαμε κατευθείαν να πάμε να δούμε λίγο την ενδοχώρα, πιο έξω από την παραλία την Πατόν. Οι δρόμοι είναι μεγάλοι, απλά για νησί ήταν πραγματικά το οδικό δίκτυο πάρα πολύ καλό. Πολύ φαργοί δρόμοι, τους βλέπετε και μόνοι σας, να περπατήσεις, να οδηγήσεις. Πολύ ασφαλή και πηγαίνανε πάρα πολύ σιγά. Ήρθαμε σε μια παραλία να κάνουμε μπάνιο και ενθουσιαστήκαμε γιατί εκτός από αυτό όλες οι παραλίες είναι μεγάλες, πολύ μεγάλες και φαρδιές. Και πάντα εδώ όλοι οι Ταϊλανδοί θα σε υποδεχτούν με ένα χαμόγελο. Και εδώ το ωραίο μου πιάτο, πάπια, μέλι, σουσάμι. Η Δανάη πήρε ένα πολύ ωραίο ψάρι, φανταστικό, με γλυκό ξινή σάλτσα. Εδώ τα πιάτα τους έχουν πάρα πολύ ωραίες γεύσεις, πραγματικά, και ποικιλόμορφες. Αυτό το πιάτο μύδια με τυρί είναι μοναδική γεύση. Πήγαμε και φάγαμε και παγωτά σε μια λυσίδα αμερικάνικη. Η Δανάη παίζει με το κουτάλι βέβαια, αλλά απίστευτη γεύση, πάρα πολύ ωραία γεύση. Εδώ πήγαμε στο ξενοδοχείο μας λίγο για χαλάρωση. Αυτός είναι ο διάδρομος του ξενοδοχείου και τώρα πάμε στο διάδρομο για πισίνα, μοναδικό μπάνιο. Κοιτάξτε, μιλάμε, οι πισίνες δεν παίζονται του ξενοδοχείου. Αμφιθεατρικό ξενοδοχείο, βλέπει όλη την Πατόνγκ. Φύγαμε από το ξενοδοχείο μας και ριχτήκαμε κατευθείαν μετά το μπάνιο στην ενδοχώρα. Τώρα βλέπουμε ένα ξενοδοχείο που είδαμε στο δρόμο μας, είχε πολύ ωραίο design, μου άρεσε. Εδώ μπήκαμε σε ένα άλλο τρίτο μολ του Phuket που λέγεται Festival. Είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα. Τηλεοράσεις, ηλεκτρονικά είδη, ρούχα. Πάρα πολύ ωραίο μολ και πολύ ωραίο design.
Παιδιά, πραγματικά πέστε μου. Με αυτό που βλέπετε δεν θα τρώγατε? Δεν μπορώ. Εδώ στην Ταϊλάνδη συνέχεια βλέπω λιχουδιές φανταστικές. Θέλω όλες να τις δοκιμάσω, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τις δικές μας. Κοίτα εδώ τι μου κάνουν. Πάπια Πεκίνου. Κοιτάξτε γεύσεις. Γεύσεις πραγματικά που σε πάνε στον παράδεισο. Πιάτα μοναδικά. Ποικιλία τεράστια. Εδώ ένας κύριος μου φτιάχνει φυσικό χυμό. Μιλάμε, έχει ό,τι φρούτο μπορείς να φανταστείς τροπικό, στο κάνουνε χυμό. Με 1 ευρώ. Τεράστιο ποτήρι μιλάμε. Πίνεις 1 ώρα. Εμένα μου άρεσε τόσο πολύ που έπαιρνα συνέχεια και συνέχεια. Αυτό το ωραίο γλυκό που βλέπετε με ζελεδάκια πάνω, τρελάθηκε η Δανάη. Και εδώ η Δανάη με ροζ μπερούκα. Πήγαμε σε ένα κατάστημα με μπερούκες και δοκιμάζαμε έτσι για χαβαλέ. Δεν μας άφηνα να φωτογραφίσουμε όμως. Όπως οδηγάγαμε αριστερά-δεξιά, υπήρχε πάντα φοινικόδασος. Φανταστική εικόνα, όπως διάφορα ζωάκια, όπως βλέπουμε στα πλάνα, και πολλά άλλα που δεν έχω προλάβει να τραβήξω. Φεύγουμε και πετάμε για ένα νησί πάλι της Ταϊλάδης φανταστικό, παραδεισένιο με σμαραγδένια νερά και σιμιγδαλένιες παραλίες. Κοχ Σαμούι. Βουτήξαμε στη νύχτα του Κο Σαμούι, νύχτα ξεχωριστή, πολύ όμορφη, διαφορετική. Βουτήξαμε στη νύχτα του Κο Σαμούι, νύχτα ξεχωριστή, πολύχρωμη, όμορφη, πολύ διαφορετική. Χορέψαμε, γίναμε ένα με τους ντόπιους και είδαμε πάρα πολλά σόου. Είδαμε αγώνες μαϊτάι, ένα παλιό και σκληρό επιθετικό άθλημα. Πήγαμε σε πολύ όμορφους ναούς, όπως έκανα μπάνιο σε καταράκτες, και περπατήσαμε σε μοναδικά δάση. Είδαμε βούδες και πήγαμε σε ντόπια πανηγύρια.